παίρνω τον Λουίση, δεν χτυπάει το χυμητό. Πάρτουνε και πες του Λουίση με τι θα έρθουνε, ξέρω εγώ τι. Είμαστε πατσίδες τώρα, Μεγάλη Παρασκευή. Είναι να βγει σε λίγο επιτάφιος, είναι εντυπωσιακό το θέαμα που παρουσιάζουν οι πατσίδες. Πατσίδες, ακούγεται Μεγάλη Παρασκευή του 2022. Το έχουν φτιάξει εξαιρετικά το σκηνικό εδώ. Όντως παραδοσιακά ψάλλουν όλοι στην εκκλησία και θα βγει ο επιτάφιος σε λίγο, αλλά είχαμε να τον περιμένω, ώστε να προλάβω του Ηρακλείου. Τις δάδες, εντυπωσιακό θα έλεγα. Oh,
είναι η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία Εκκλωπά και Μαρία Εκκλαρίνη. Ιησούς σου μιλόν τη μητέρα και τον μαθητή που αριστόν τα όνειγά μας, παιδί τη μητρία αυτού, γίνε, είδε ο Υιός σου. Ήταν έγινε το μαθητή, ιδού η μήτυρ σου. Και αρχιφήνης της όλας, έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Μετά από το ειδόν σου Ιησούς, ότι πάντα ήδη τετέρεστε και τελειωθεί η γραφή λέγει διψών. Σκέφος μέχρι το όξους μεστόν, είδε πλήσαν δεσπόγων όξους και ισόγου περιθέντες, προσύνεγκαν αυτού το στόμα τη. Ότε ουμέρα με το όξους ο Ιησούς είπε,
βασιλεία του Θεού, προβίδησα στη σύνδεση του Πιλάτου και γύρισα το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθάθατε σαν ειρήνη και ρεθήκε και προσκαλισάμε στο σωτηρίωνα, επιρώτησε αυτόν, τι πάνε να πέθανε. Και γνούσα από το σωτηρίωνας, εδωρίσατε το σώμα του Ιησού. Και οράσα συνθόνα και κατενόν αυτό ενήθησε τη συνδόνη και κατέβηκε αυτόν εγνημίου ο ίδερο του νημέρου ανεκπέτας και προσεκύρισε νήθον επί τη θύρα του νημίου. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Ιωσή. Oh.
Thank you.
Μοναδικές και συγκλονιστικές στιγμές προσωπικού διαλόγου και επικοινωνίας. Σχέσεις αληθινής με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον ελθόντα επί το εκούσιον πάθος, δια την ημών σωτηρία. Η μετοχή μας στις ιερές ακολουθίες, με το τόσο πλούσιο θεολογικό και πνευματικό τους βάθος, το απαράμιλο κάλος των ύμνων και των κειμένων τους, μας έδωσε τη δυνατότητα να συμπορευτούμε με το Χριστό μας το εκούσιο πάθος, το οποίο κορυφώθηκε με τη σταυρική θυσία και τη θεόσωμο ταφή του, και να οδηγηθούμε τελικά στη λαμπροπόρο Ανάστασή του, με την οποία συντελείται η νίκη κατά του θανάτου. Όλα αυτά μας αφορούν άμεσα, γιατί έγιναν για εμάς και έχουν ανθρωπολογικό και σωτηριολογικό περιεχόμενο. Δεν είμαστε ξένοι προς αυτά, ούτε απαθείς θεατές τους. Και μας συγκλονίζει πάντοτε ο λόγος εκείνος του ύμνου της Μεγάλης Παρασκευής, που βάζει στο στόμα του καθενός μας να λέγει στο Χριστό «Εσταυρώθης διεμέ» ή να εμεί πηγάσει στην άφεση. Όλα για εμένα, για εμάς, τίποτε για εκείνον. Όλα γιατί θέλει πάντα σωτήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Η Εκκλησία μας στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδος μας προέτρεψε με το λόγο «Συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν και στου βίου ειδονές ή να και συζήσομεν αυτό». Μας ζήτησε να ακολουθήσουμε το Χριστό μας στην οδό του μαρτυρίου και να συσταυρωθούμε μαζί του
σταυρώνοντας τον αρκισισμό, τα πάθη, τον εγωισμό και τη φιλαυτία μας, την αυταρέσκεια και την ανθρωπαρέσκεια ακόμα, για να συναντηθούμε μαζί Του και να αναστηθούμε. Μόνο αν ζήσουμε έτσι, μόνο αν λειτουργούμε έτσι, θα μπορέσουμε να νιώσουμε και να βιώσουμε ήδη από το παρόν της εκκλησιαστικής μας ζωής την Ανάσταση του Κυρίου και ως Ανάσταση δική μας. Και θα ψάλλουμε απόψε ειλικρινά: «Το χθες είναι τα πτώμην του Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον Αναστάντηση, συνεσταυρούμην στη χθες, Αυτός με συνδόξασον σωτήρεν τη βασιλεία Σου». Σταυρός και Ανάσταση λοιπόν στην Εκκλησία μας είναι αχώριστα και αλληλένδετα. Με την άρση του προσωπικού μας Σταυρού, τη μετάνοια και την εν Χριστώ ζωή μας, με την πίστη και την ελπίδα μας, με αγάπη στο Θεό και την εικόνα Του τον κάθε άνθρωπο, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς, μπορούμε να ζήσουμε από εδώ και τώρα την Ανάσταση. Αυτά μόνο ζητά από εμάς ο Θεός. Και αυτή η σταυροαναστάσιμη στάση ζωής κατεργάζεται την προσωπική μας σωτηρία. Σε αυτήν την σχέση μεταξύ των παιδιών του Θεού, κάθε σύγκρουση και πόλεμος είναι ουσιαστικά αδελφοκτονία. Και γι' αυτό είναι αδιανόητο αυτό που ζούμε τούτους τους καιρούς στην Ουκρανία, η οποία βιώνει το δικό της Γολγοθά, που ένας λαός ολόκληρος σταυρώνεται και τις εικόνες της φρίκης του βλέπουμε ζωγραφισμένες στα μάτια των παιδιών του. Παιδιών που απορούν γιατί ο άνθρωπος, ενώ είναι πλασμένος για κάτι διαφορετικό, αυτό που του έδειξε ο θεάνθρωπος γίνεται τελικά μισάνθρωπος και απάνθρωπος. Ας προσευχηθούμε να έρθει σύντομα το τέλος αυτού του πολέμου, που είναι πόλεμος τελικά κατά του ανθρώπου του ίδιου. Ας προσευχηθούμε να ειρηνεύσουν οι υπάρξεις μας, να γεμίσουν οι καρδιές μας από την ειρήνη του Χριστού, για να ειρηνεύουν και το άμεσο περιβάλλον μας και ο κόσμος ολόκληρος. Με αυτήν την προσευχή, αγαπητά μου παιδιά, ας ζούμε στον κόσμο αυτό με τη χαρά της Αναστάσεως βαθιά μέσα στις καρδιές μας. Με αυτές τις σκέψεις, για πρώτη φορά ως επίσκοπος και πνευματικός σας πατέρας, θα απευθύνω σε όλους σας αμέσως τώρα το Χριστός Ανέστη και σας εύχομαι μαζί με τον ευλογημένο προκάτοχό μου Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο, ολόκληρη η ζωή σας να είναι ένα Πάσχα, να είναι μια αναστάσιμη εορτή και τα έτη της να είναι έτη ευλογημένα, ολοκότινα από το Άγιο Φως της Αναστάσεως και ειρηνικά. Διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, ηγόρασαν αρώματα ή να έλθουν σε αλήψωση των Ιησού. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανακύλαντος του Ηλίου. Και έλεγον προς εαυτάς, της αποκυρήσει ειρήν των λίθων επ' της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε θεούσιν ότι από κι εκείνηστε ο λίθος ήργαρ μέγας φόβρα. Και εις ελθούσε εις των μνημείων είδον εανίσκων καθήμενον εν της δεξής περιβεβλημένων στολήν λευκήν και εξεθαμβίκησαν. Ο δε λέγει αυτές μη εκθαμβήστε, Ιησού ζήτητε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων
Γιέρθη κουτέ στην όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν ακόμ. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε καθώς είπε μηνύν. Εξελθούσε έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτός χρόνος και έκστασης και ουδενή ουδεν είπον εφοβούν το γά. Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζώπιο και αδιαιρέτο τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
αγωνία σου.